έχω την εντύπωση ότι όταν κάποιος λέει κάτι για σένα, αυτό το κάτι που λέει δεν σε αφορά άμεσα, δεν είναι δικό σου. Αυτό που λέει ο άλλος εκφράζει εκείνον, οπότε αποκαλύπτει εκείνον χωρίς να μπορεί να προκαλέσει μια αλλαγή μέσα σε σένα. Ο λόγος του άλλου είναι απλώς ένας λόγος του άλλου. Δεν είναι κάτι που σε αφορά άμεσα. Όμως, η μητέρα μου η Βάσο έχει μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Μάλλον δεν δέχεται ότι τα λόγια των άλλων δεν έχουν μια άμεση σχέση με τη δική μας πραγματικότητα. Και γι' αυτό σήμερα το πρωί, καθώς κατέβηκε να δει τι κάνει το παιδί της, εγώ είμαι αυτό το παιδί, εξέφρασε την άποψή της σχετικά με τα σχόλια τα οποία έκαναν κάποιοι αναγνώστες στο Facebook κάτω από την σχετική ανάρτηση που έχω κάνει για τον εμβολιασμό. Και με την άδειά της ηχογράφησα τις απόψεις της και όποιος μπορεί και αντέχει ας τις ακούσει. Τι είναι όλοι αυτοί που μου κάνανε την κριτική και είπανε... Έτσι είναι οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί εκπέμπουν καλοσύνη. Δεν υπάρχουν κατάρες και βρισκές και να λένε για τους γονείς του συλληπιτήρια και να δεις τι θα πάθεις. Δηλαδή, τι βάλανε κάτω από την ανάρτηση που σε πείραξε, ποιο σχόλιο σε πείραξε? Όλα με πειράξανε. Περισσότερο ποιο σχόλιο σε πείραξε? Αυτοί που λένε ότι εσύ έπρεπε να μην κάνεις το εμβόλιο. Γιατί να μην κάνεις το εμβόλιο που επικοινωνείς με κόσμο, που έχεις γονείς σου γέρους και πρέπει να τους προσέξεις? Είναι η κατάσταση αυτή? Είναι άνθρωποι αυτοί, είναι χριστιανοί? Δεν θέλω εγώ τη χριστιανοσύνη τους. Δεν τη θέλω ρε αυτή τη χριστιανοσύνη. Εγώ πιστεύω για τον εαυτό μου, δεν πιστεύω τι θα κάνει ο ένας και ο άλλος. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν. Όχι, δεν έχουν το δικαίωμα να βρίζουνε. Γιατί? Τους πείραξες. Τους πείραξες. Ναι, αλλά... Αυτοί μην κάνουν εμβόλιο. Αν διαφωνούνε. Δικαίωμά τους είναι να διαφωνούνε. Μην κάνουν εμβόλιο. Εμείς θέλαμε και κάναμε. Τελείωσε. Προσέχουμε την υγεία μας, προσέχουμε τους γύρω μας και τους πάντες και τους πελάτες που θα έρθουν στο γραφείο σου, τους προσέχουμε. Αν δεν έκανες εμβόλιο, θα φοβόντουσαν αυτοί. Αυτοί δηλαδή τι χαρακτήρες είναι κατά τη γνώμη σου? Για μένα δεν είναι σωστοί χριστιανοί. Είναι με το κεφάλι έτσι πάνε. Μπροστά την κακία. Την κακία έχουνε. Εσύ όμως δεν εκφράζεις τώρα κακία μας? Εγώ εκφράζω αγανάκτηση γιατί μου θίξαν το παιδί μου. Γιατί μου βγάλανε εμένα πράγματα, συναισθήματα που δεν θέλω να τα βγάζω. Μήπως και σε αυτούς εγώ έβγαλα τέτοια συναισθήματα που δεν θέλανε να τους τα βγάζω? Να σε πλήσουνε, να φύγουνε από τη σελίδα σου. Μην βάλουνε τίποτα. Δεν τους αρέσει, φύγε αγαπητέ μου. Φύγε άμα δεν σε αρέσει. Μην τον ακολουθείς. Τι ακολουθεί τώρα? Τι ακολουθεί? Και πήγες εσύ, πιο χαζός εσύ, και πήγες να τους γράψεις αυτά που τους έγραψες. Ότι είσαι στην τουαλέτα. Δεν ήσουν στην τουαλέτα. Ψέματα έκανες ότι ήσουν στην τουαλέτα. Όχι, ήμουν στα αλήθεια. Ήσουν στην τουαλέτα, αλλά δεν έκανες τίποτα. Λοιπόν, το είπες για να τους πικάς. Αυτό έκανες. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Γιατί στην τουαλέτα ήμουν? Σε αγανακτήσανε και εσένα τον καλό άνθρωπο. Σε αγανακτήσανε, σε βγάλανε έξω από τα ωριά σου. Μα εγώ δεν είμαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, όχι μεγάλους σταυρούς. Ακούσατε οι χριστιανοί που νομίζω ότι είσαστε χριστιανοί. Δεν είναι αυτή η χριστιανοσύνη. Άντε γεια!